αρχή της καλαδόσφαιρας. Έτοιμη για τον τζάμπολ με τον Ντάλλας και τον Τιμποντό. Νικητής θα είναι ο παίκτης των Πρασίνων, με την Ομόνια να έχει την πρώτη επίδεση στο παιχνίδι. Ο Τζον περνάει στον Ντάλλας, αυτός θα σηκωθεί και πάλι καλάθι και φάουλ αυτή τη φορά. Θα βγάλει έξω ο Δημητρίου, αυτός τον Πυλακούτα που θα ευσοχίσει από τα 6.75. 5-0 η Ομόνια μπροστά. Η πάσα στη γωνία για τρεις ο Σιμιτζής, μέσα και ισοφαρίζει ο Αποέλ, 5-5. Μπάλα στη γωνία ο Σιμιτζής και πάλι για τρεις, μέσα κι αυτό. Και 8-5 μπροστά ο Αποέλ. Με 8-0 σερί ξεκίνησε η Ομόνια με ένα 5-0. Άμεση απάντηση. Δεν βρίσκει διάδρομο. Τώρα θα περάσει την μπάλα στον Ντάλλας. Ο Χάρντιν για τρεις, μέσα. 8-9. Στο καλάδι ο Χέντρι εύκολα. 8-13 από την ωραία άσις και του Κάρμπολ. Πέρασε στον Γκόνιεβιτς. Τιμποντό που είχε επιστρέψει. Έξω στον Παπα Μιχαήλ. Έφτασε μέχρι το καλάθι ο Πέτρος Παπα Μιχαήλ. Ωραία κίνηση. 12-19. Διοικούντες του Αποέλ. Έγινε το κλέψιμο από τον Γκόνιεβιτς. Ο Πολύ που θέλει σήμερα να ξεπεράσει αυτή την ήττα. Για τρεις μέσα την Ποντό. Ο Σοφοκλέος πήρε μερικά λεπτά συμμετοχής. Την Ποντό. Για να ράσει τον την Ποντό που θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Ο Γκόνιεβιτς στα 4 ευθερόλεπτα, 3 πάει μέσα. Σε μακάρισε ο Χένρι για 3 αστοχή, rebound, αλλά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με τον Αποέλ να προηγείται 33-24. Μπάσα, η έξτρα πάσα στον Τζον που θα ευσοχίσει για 3, 33-35. Ο Τζον πάει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ισοπαλία, 35 όλα και αμέσως time out από τον Λευτέρη το Σούβοντιτς. Πάσα λίγο απρόσεκτη, Ελαχόγεβιτς θα την πάρει, θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχίσει. Rebound από τον Μπάρι που φεύγει στον ευθυνιασμό και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να βάλει την Ομόνια μπροστά. 37-35. 7-0 σερία, γρήγορα η αντεπίδεση, καλάθι και φάουλ που θα βάλει ο Τιμποντό. Θα πάρει το φάουλ από τον Μπάρι, θα έχει και μια συμπληρωματική βολή. Γρήγορα απάντησε ο Αποέλ με τον Τιμποντό. Ψάχνει να βρει ένα διάδρομο, δεν το βρίσκει. Ο Μπάρι κάνει την προσποίηση, πάει προς τα μέσα. Στη γωνία ο Πυλακούτας για τρεις. Μέσα! 40-37. Που είναι και η μεγαλύτερη. Όχι, δεν είναι μεγαλύτερη. 5 ήταν το 5-0 στην αρχή. Ήταν η μεγαλύτερη διαφορά της. Σιμιτζής απαντάει. Τζόνς, ο οποίος αστόχησε και αυτός. Ο Έρβιν φεύγει στον ευθυνιασμό. Γκόνιεβιτς για τρεις μέσα. Τρομερό σουτέρ. Πληκτικός αθλητής, 45-48, με τον Νταβόρ Γκόνιεβιτς να φτάνει τους 8 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα. Προσωπικό του ρεκόρ σήμερα, άντως εδώ. Ο Ντάλλας για 3 από την κορυφή, θα το βάλει αυτό. Είχε χάσει 2 στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε, και είχε κάνει και 2 πολύ κακά σουτ, πολύ άσχημα σουτ. Χάσει. Πέρασε στον Πυλακούτα, η έξτρα πάσα Παπαδημητρίου για τρεις μέσα με τη λήξη του χρόνου. Πολύ, πολύ θετικός ο Καναδός, ο Κόντι Τζόουν, ποιος πάει μέχρι το καλάθι και φάουλ από τον Κόντι Τζόουν. Αφήνει στον Τζόουν. Κρατάει ο Καναδός, πάει μέχρι το καλάθι, άστοχος. Ευκαιρία για τον Αμπόλη να μειώσει κι άλλο. Ο Έρβιν. Γκόνιεβιτς για 3. Μέσα! 62-60. Γκόνιεβιτς σταμάτησε. Set game. Γκόνιεβιτς πάει προς τα μέσα. Θα σκοράρει και ισοφαρίζει. 62 όλα. Και ο Γκόνιεβιτς. Πάει αυτός. Όχι. Στο Γιαναρά. Γιαναρά θα πάει μέχρι το layup. Θα σκοράρει. 62-64. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα απομένουν
Μεγάλο καλάθι για τον Γιάννη τον Γιαναρά που βάζει μπροστά τον Αποέλ με ένα δευτερόλεπτο να απομένει στο ρολόι και ένα δέκατο. Περνάει μπάλα το σούτ από τον Χάρτεν, αστοχόν νίκη για τον Αποέλ 64-62 με τον Γιάννη τον Γιαναρά με ένα και μοναδικό καλάθι που πέτυχε στο σημερινό παιχνίδι, να είναι και αυτό που θα κρίνει την αναμέτρηση, θα δώσει την 8η νίκη στη σεζόν για τον Αποέλ, 8 νίκες, μία ήττα, πάμε γρήγορα.